Μα είχαν εγκατασταθεί και ψάχνανε σε μαγαζιά. Αυτό παντού, παντού. Οφείλω να πω ότι έπεσα σε ένα τέτοιο λόγο πίνοντα από τότε το βράδυ. Μπήκαν τα παιδιά μέσα, δύο-τρεις, είδανε, πήγαν σε πέντε τραπέζια, είδανε ότι οι αποδείξεις ήταν εντάξει με όλα αυτά και αυτά και φύγανε. Ούτε ενοχλήσαν ούτε τίποτα. Δηλαδή ήταν κύριοι, γιατί ήταν και κύριο αυτό που είχε το μαγαζί. Η εντολή που έχουμε και δώσει. Μου ένα μαγαζάτρο ότι του είπε ρε παιδιά, να σκεράσουν νερό και λέει ούτε νερό, κύριε. Οφείλω να το πω αυτό. Η εντολή ήταν... που έχουμε δώσει και ανταποκρίνονται οι ελεγκτές είναι να είναι σίγουρα ευγενείς όπως είναι υποχρέωση. Να ελέγχουν τα πάντα και να μην είναι υπερβολικοί. Και να μην χάνουν την ουσία. Δηλαδή, να μην, όταν πάμε σε ένα μαγαζί και από τα 30 τραπέζια που έχει δεν έχει κόψει αποδείξεις που πρέπει στα 2-3, να μην χρειάζεται να τον κάνουμε παράβαση και σε αυτό. Για όλα πρέπει να κόβουμε, αλλά άλλο πράγμα αυτό και άλλο αυτό που διαπιστώνουμε σε κάποιες άλλες περιπτώσεις. Ναι. Και πολύ σωστά, όπως λέτε, δεν δέχονται ούτε νερό, ούτε διότι νερό. Πρέπει να πάμε πλέον σε μία άλλη σχέση του ελεγκτικού μηχανισμού με τους πολίτες. Και τώρα υπάρχουν οι εξελιγμένες τεχνικές. Ο υπουργός τα ξέρει αυτά. Όπως μου εξηγούσε με αφορμή αυτό τον έλεγχο, πηγαίνουν στην ταμιακή μηχανή, αν είναι βέβαια έγκυροι, πατάνε ένα ζήτα που υπάρχει εκεί. Όχι, δεν το ξέρω αυτό. Και βλέπουν τον τζίρο της ημέρας. Ναι. Συγκεντρωμένο. Ναι. Και σου λέει: ένα μαγαζί έχει κόψει 1000 ευρώ, ξέρω εγώ, αποδείξεις. Τι διάλογο, μια χαρά είναι του το δω. Τι να κάτσει τώρα να του πει αν έχει κόψει. Τιμολόγιο για τη ρίγανη ή για το πιπέρι. Δεν μου λέτε τώρα. Η οικονομία θα το είχαμε κάνει ήδη, δεν προκάναμε που λέγαμε. Θα το κάνουμε όμως στο επόμενο χρονικό διάστημα τη διασύνδεση των φορολογικών ταμιακών μηχανών με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων. Αυτό είναι σημαντικό. Έτσι ώστε όταν πηγαίνει σε ένα νησί, σε μια τουριστική περιοχή, το συνεργείο με τους ελεγκτές να έχει εικόνα το τι γίνεται εκείνη τη στιγμή και να μην χρειάζεται να πάει να διαπιστώσει αν έχουν κοπεί αποδείξεις ή όχι. Δεν προλάβαμε να το κάνουμε, βγαίνει αυτή η απόφαση όμως. Υπάρχουν περιοχές που είναι πιο επιρρεπείς και άλλες που είναι πιο νόμιμες. Στα στοιχεία που βγαίνουν κάθε εβδομάδα έχουμε πίνακα με αυτές τις περιοχές. Ναι, δυστυχώς στις τουριστικές περιοχές υπάρχουν και πλαστές ταμιακές μηχανές και έχουμε και αυτό το φαινόμενο. Είναι όμως τρομερό στην τουριστική περιοχή και ανεβασμένο το επίπεδο, παιδί. Δηλαδή, ο άλλος είναι φτωχότερος, δεν κλέβει κιόλας. Και όλος είναι και πλουσιότερος και κλέβει κιόλας. Είναι προκλητικό ότι πραγματικά σε ορισμένες περιοχές όπου απασχολούν μαγαζιά και άλλοι τέτοιοι χώροι, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αυτά που έχουν κάτι φωτογραφίες με καλλίγραμμες κυρίες και με ακριβές καρέκλες και διάφορα τέτοια, να κάνουν φοροδιαφυγή και μετά να επικαλούνται και διάφορα άλλα επιχειρήματα. Τώρα, είναι προκλητικό. Δεν φορο και στις καλλίγραμμες κυρίες τώρα. Όχι, ενώ στους χώρους που συχνάζουν αυτές οι καταστάσεις. Πείτε μας κάτι. Έχετε πει ότι σκοπεύετε να βάλετε κίνητρο για αυτούς οι οποίοι δεν θα βγάζουν μετρητό κτλ. Αλλά θα δίνουν την πιστωτική κάρτα. Πότε θα γίνει αυτό, πώς θα γίνει, υπάρχει μελέτη. Δηλαδή, μπορούμε να φανταστούμε το τέρμα της αποδείξης, ας πούμε. Βεβαίως. Στο κομμάτι της φοροδιαφυγής προσπαθήσαμε να αντιμετωπίσουμε τα άμεσα και τα τρέχοντα, όπως ήταν το να κάνουμε ελέγχους και να μην χαθεί ο αυξημένος ΦΠΑ σε αυτή την περίοδο. Αυτό ήταν το άμεσο που είχαμε να αντιμετωπίσουμε. Άρα, παράλληλα, κάνουμε σχεδιασμούς, διότι η συμφωνία που ψηφίσαμε στις 14 του μηνός στη Βουλή προβλέπει άμεσα μέτρα το Σεπτέμβριο του 2015, τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο του 2015, συγκεκριμένες αλλαγές στο φορολογικό σύστημα. Πρέπει λοιπόν να πάμε σε συγκεκριμένες αλλαγές στους τομείς φοροδιαφυγής και ελαθρεμπορίου και θα πρέπει εκεί να δούμε πώς χτυπάμε αυτή τη λερναία ύδρα. Ένα από τα όπλα που έχουμε και θα το χρησιμοποιήσουμε σίγουρα είναι να χρησιμοποιήσουμε στο έπακρο, να εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα του πλαστικού χρήματος, των καρτών δηλαδή χρεωστικών πιστωτικών και των τραπεζικών συναλλαγών. Και για να το κάνουμε αυτό πρέπει να έχει κίνητρα. Να έχει κίνητρα η επιχείρηση. Δεν μπορεί να δίνει 2% επί του τζίρου για να βάλει το μηχάνημα η επιχείρηση. Υπάρχουν επιχειρήσεις που δεν δίνουν 2% επί του τζίρου στην εφορία. Δεν μπορεί να ζητάμε για μια μικρή επιχείρηση να λέει η τράπεζα δώσουμε το 2%. Ούτε μπορεί ο επιχειρηματίας να δίνει. Να βάζει μηχάνημα τέτοιο και ό,τι εισπράττει σε μια βραδιά να του το παίρνει η εφορία επειδή έχει χρέος στην εφορία ή η τράπεζα. Πρέπει να βρούμε εκείνο τον δρόμο. Να βρείτε μια... Πρέπει να βρεθεί εκείνο ο δρόμο. Και πρέπει επίσης οι τράπεζες να δώσουν κίνητρα στους πολίτες. Στα κίνητρα αυτά πρέπει να δώσει κίνητρα και το Υπουργείο Οικονομικών. Ένα από τα μέτρα που έχουν κατατεθεί και εξετάζουμε είναι το αφορολόγητο να κτίζεται μόνο μέσω πιστωτικής κάρτας ή χρεωστικής ή τράπεζας. Δηλαδή, όχι αυτή η χαζομάρα ότι έχουμε στο σπίτι μας ένα κουτί με αποδείξεις για τις 9.500 αφορολόγητο και έλα να το ελέγξεις. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Άρα, μέσω πιστωτικής κάρτας και πρέπει να δούμε και διάφορες άλλες δαπάνες που επικαλεί το φορολογούμενο στη φορολογική του δήλωση, όπως είναι οι ιατρικές δαπάνες, να πρέπει να αποδεικνύονται μέσω πιστωτικής κάρτας. Το ξεκαθαρίζω όμως, αυτά είναι στις μελέτες που κάνουμε αυτή τη στιγμή. Του χρόνου, ας πούμε. Όχι του χρόνου. Με βάση τη συμφωνία που κάναμε στις 14 Οκτώβου, πρέπει
το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο να έχουμε έτοιμα νομοθετήματα. Αχα, μέσα, στο μέσα στο 15 πρέπει να προχωρήσουμε π.χ. το περιθώριο. Όχι, όχι, νομοθετήματα να έχετε, αφού πάμε σε εκλογές. Τώρα θα φύγει εσύ, θα μιλήσει ένα μήνα, να πιάσει ελπίζουμε, αλλά... ελπίζουμε όλη αυτή η ιστορία να μην διαταραχθεί ούτε μακάρι, σε ούτε κατά μία μέρα. Λέμε, βέβαια εδώ πρόχειρα το λέμε, αλλά η λογική το λέει αυτό, ότι τουλάχιστον κάποιοι υπουργοί στα οικονομικά επιτελεία θα πρέπει να μείνουν και σε εκλογές για να προχωρήσει και λίγο η διαδικασία. Θέλουμε να δούμε την τάση του ΕΠΟΥΠΑ, γιατί έχετε κάνει διάφορες δηλώσεις. Φυσικά αύριο, μεθαύριο δεν θα είστε υπουργός κανονικά, μπορεί και να μείνετε, δεν ξέρω. Η τάση όμως ποια είναι, ότι αυτό που είπατε, ότι όποιος δεν δηλώσει κάτι θα το χάσει, θα το παίρνει το κράτος. Στο περιουσιολόγιο. Κοιτάξτε, σε τι πράγμα, και σε κινητά και σε ακίνητα και σε όλα. Δεν είπα ακριβώς αυτό, θα ξεκαθαρίσω ακριβώς το τι είπα. Πάμε σε μια νέα αρχή στις σχέσεις φορολογούμενων. Για πάμε λίγο το κινητό σας, γιατί κάνει παράσιτα. Πάμε σε... Σπρώξε το λίγο προς τα δω. Θα το βάλω στη τσέπη μου. Πάμε σε μια νέα αρχή στη σχέση φορολογούμενου με τους πολίτες. Το περιουσιολόγιο, το οποίο θα λειτουργήσει άμεσα, θα καταγράψει πλήρως τι φορολογικά στοιχεία έχει ο πολίτης και το τι ακριβώς έχει, τι ακριβώς αυτά που έχει δηλώσει μπορεί να τα δικαιολογήσει. Γιατί πράγμα, λεφτά, ακίνητα, όλα τα περιουσιακά σπίτια. Όλα τα περιουσιακά στοιχεία που έχει. Για πάρα πολλά από αυτά. Δεν έχουμε δηλώσει το ε9 και στο ε11. Δεν έχουμε πλήρη εικόνα του τι περιουσιακά στοιχεία έχει ο οποιοδήποτε φορολογούμενος στο εξωτερικό. Δεν έχουμε τι περιουσιακά στοιχεία έχει στο σπίτι του. Για παράδειγμα, τι καταθέσεις έχει στο σπίτι του, τι έχει στη θηρίδα του κτλ. Περιουσιολόγιο σημαίνει καταγραφή των πάντων. Αφού θα καταγράψουμε τα πάντα από μια στιγμή. Δηλαδή και ένα πίνακα, ναι, αν έχεις. Να μην, πάμε στην υπερβολή, να μην πάμε στην υπερβολή του δεν πίνακα. Υπερβολή. Να μην πάμε στην υπερβολή, αλλά αν κάποιος έχει ένα πίνακα αξίας 800.000 στο σπίτι του, δεν θα βάζουμε έμφυα στο συνταξιούχο με το διάρρη που κάνει εμπορική αξία 50-60.000 και θα αφήσουμε τον πίνακα απ' έξω. Και πώς αλλά... θα σας το δηλώσει αυτό, πώς θα τον αναγκάσει. Θα τα πούμε έχω αυτά. Έχω ένα πικά στο σπίτι, κρεμασμένο στο μπάνιο και κάνω ένα εκατομμύριο. Α, μάλιστα, ακριβά ακούστα βλέπω. Βλέπω ακριβά ακούστα. Θα καταγράψουμε όλα τα περιουσιακά στοιχεία. Δεν θα πάμε σε υπερβολές να αρχίσουμε να μαλώνουμε πόσο κάνει ο τάδε πίνακα, το τάδε έργο τέχνης κτλ. Μας ενδιαφέρουν τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία σχετίζονται με το εισόδημα. Και τα κοσμήματα. Όχι, όχι, δεν πάμε σε αυτές τις υπερβολές. Πάμε σε αυτά τα περιουσιακά στοιχεία. Λοιπόν. Πάμε σε ό,τι έχει δηλωθεί μέχρι τώρα στις φορολογικές δηλώσεις και σε περιουσιακά στοιχεία που έχει κάποιος στο εξωτερικό και δεν τα έχει δηλώσει και αλλά δεν τα ξέρουμε. Γιατί να σας τα δηλώσει, δεν είναι... Θα σας πω, γιατί με βάση τις συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας και συνεργασίας που έχουμε τις άλλες φορολογικές δηλώσεις, θα υπάρχει εκείνο το νομικό πλαίσιο που αν κάποιος δεν δηλώσει ένα περιουσιακό στοιχείο, δηλαδή αν κάποιος έχει ένα ακίνητο στο Λονδίνο, έχουν πολλοί Έλληνες ακίνητο στο Λονδίνο. Βέβαια. Αν έχει ένα ακίνητο στο Λονδίνο και δεν το δηλώσει στις ελληνικές υπηρεσίες για να αποφύγει τη φορολόγησή του ή για να αποφύγει οτιδήποτε άλλο, όποτε εντοπιστεί αυτό το ακίνητο, θα έχει πρόστιμα και προσαυξήσεις που θα πλησιάσουν την αξία του. Πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι από τη μέρα που θα ξεκινήσει το περιουσιολόγιο και μετά, δεν αυτό μπορεί να κρυφτεί τίποτα. Αυτό προβλέπετε να γίνει τώρα, στο... στα στραβά και στα άσχημα που μας κατηγορούν πάρα πολύ, ναι, ότι συμφωνήσαμε στις 14 Οκτώβου για το περιουσιολόγιο. Η δέσμευση είναι άμεση εφαρμογή μέχρι τον Νοέμβριο του 2015 και στο κτηματολόγιο μέχρι το Σεπτέμβριο του 2016. Πλέον έχουμε ευτυχώς συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Περίμενε, τον Νοέμβριο του 2015 μεθαύριο, σε δύο μήνες. Βεβαίως. Άρα ισχύει αυτό που σας άκουσα κάποια στιγμή να λέτε, ότι μπορεί να μου ήρθε εμένα στο mail μου μια κατάσταση που λέει η εφορία ξέρει για σένα ότι έχεις αυτά. Κοιτάξτε. Μέσα σε 20 μέρες διόρθωσέ τα, φτιάξε, πλήρωσέ τα. Εμείς δεν θέλουμε να πάμε σε μια ταλαιπωρία του πολίτη. Μάλιστα. Δηλαδή να το ξαναπούμε, ξαναυπέβαλε πάλι ένα όπως το ε7, το ε9 ή ένα ε25. Ναι, δεν θέλουμε να πάμε σε κάτι τέτοιο. Τι σχεδιάζουμε λοιπόν, γιατί όλα αυτά είμαστε στη φάση του σχεδιασμού. Ναι. Θα τα καταθέσουμε στους θεσμούς. Όχι, τι έχουμε υπογράψει να μας πεις. Έχουμε υπογράψει στη σελίδα 1018 του ΦΕΚ. Άμεση εφαρμογή του περιουσιολογίου μέχρι τον Νοέμβριο του 2015. Ωραία, αυτό δεν αυτό να μας εξηγήσετε τι σημαίνει αυτό. Πώς θα γίνει λοιπόν αυτό. Κάποιος που έχει 10.000 στο σπίτι του. Να αγχώνεστε εάν έχετε χρήματα τα οποία δεν δικαιολογούνται. Ακριβώς εσείς. Μακάρι να είχα και ας αγχωνούν. Κύριε Οικονομέα, πέστε μου κάτι. Στο περιουσιολόγιο να εξηγήσω λοιπόν. Κάποιος που έχει 10.000 στο σπίτι του. Θα τα δηλώσει στο περιουσιολόγιο. Άμα δεν τα δηλώσει, τι θα γίνει. Θα τα δηλώσει. Εάν δεν τα δηλώσει οποτεδήποτε και με οποιονδήποτε τρόπο εντοπιστούν, θα έχει μεγάλα πρόστιμα και προσαυξήσεις. Ποιο τα 10.000. Οτιδήποτε. Δεν θα πάμε στην υπερβολή.
Δεν θα πάμε στην υπερβολή. Αυτά, έτσι ξεκινάμε, δεν πάμε στην υπερβολή. Να το εξηγήσω λοιπόν. Αφήστε μου να το εξηγήσω. Δεν θα πάμε στην υπερβολή να κυνηγάμε έργα τέχνης, πίνακες ή μικροποσά. Δεν θα πάμε στην υπερβολή ο παππούς που ξέχασε να δηλώσει το χωράφι του να πάμε να του βάλουμε πρόστιμο για να το πάρουμε. Δεν θα πάμε σε αυτά. Το περιουσιολόγιο στοχεύει στη μεγάλη... Για τα λεφτά στο μεγάλη... στρώμα, εγώ ρώτησα. Εάν τα, λεφτά στο στρώμα, αν τα λεφτά στο στρώμα είναι πάνω από ένα όριο, θα πρέπει να δηλωθούν. Αν ο άλλος έχει, έχει 500.000 στο σπίτι, πρέπει να δηλωθούν. Αλλιώς... Αλλιώς οποτεδήποτε και οπουδήποτε τα εντοπίσουμε είναι προϊόν φοροδιαφυγής. Δεν καταλαβαίνω γιατί αν κάποιος μπορεί να δικαιολογήσει τα 500 χιλιάρικα δεν εντάξει, τα δηλώνει. Εσείς βάλατε τώρα και ένα ποσό τεράστιο. Εδώ λέμε τώρα ο Κοσμάκης έχει πάρει 10.000. Ήμουν σαφής λοιπόν, να απαντήσω όμως και στη διαδικασία. Ναι. Ήμουν σαφής λοιπόν. Θα βάλετε όριο σε αυτό. Δεν θα ασχοληθούμε με τα μικρά και τα μεσαία. Θέλουμε να ασχοληθούμε με τα μεγάλα. Ως προς τη διαδικασία. Δεν θα ταλαιπωρήσουμε τον πολίτη. Να πάει, δεν θα να πάμε να πούμε κάνε ξανά δηλώσεις από την αρχή κτλ. Θα δούμε τα στοιχεία που έχει η βάση δεδομένων που έχουμε στο Υπουργείο Οικονομικών. Ωραία. Θα αξιοποιήσουμε όποιες άλλες βάσεις δεδομένων μπορούμε από το δημόσιο. Ωραία. Και θα στείλουμε, θα αναρτήσουμε στο Taxisnet τα στοιχεία του φορολογούμενου και θα πούμε ότι με βάση τα δεδομένα που έχει το δημόσιο, αυτά τα περιουσιακά στοιχεία σου ξέρουμε ότι έχεις. Θα μπαίνεις με τον κωδικό. Τα πιο πολλά μέσω του Ε9 τα ξέρουμε κιόλας. Ναι, ναι. Για όποια άλλα δεν είναι μέσα εκεί. Ναι, μπορεί ακίνητα, να έχει αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες, κάτι. Να... Αυτά ήδη τα ξέρουμε. Τα ξέρω. Θα εμφανιστεί λοιπόν μια εικόνα του φορολογούμενου και θα μπούμε. Μπες σε αυτή τη φόρμα, μέσα σε ένα μήνα, σε δύο μήνες, να δώσουμε μια άνεση χρόνου, διόρθωσε ό,τι θες. Από εκεί και πέρα κλείνει το περιουσιολόγιο, αυτά έχεις και κάθε χρόνο με τη φορολογική σου δήλωση, εκεί νομίζω είναι η είδηση, κάθε χρόνο με τη φορολογική σου δήλωση πρέπει να δικαιολογείς τι αγόρασες. Κάθε μεταβολή της φορολογικής, της περιουσιακής κατάστασης. Κάθε χρόνο μετά, αυτόματα από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων θα πρέπει να ελέγχεται το αν συμφωνεί με το περιουσιολόγιο. Ωραία, εντάξει, αυτό είναι ενδιαφέρον. Όμως υπάρχει το εξής. Αυτή τη στιγμή, εάν εμένα μου βρούνε σε μια θερίδα 100 χιλιάρικα, μου λένε τα δικαιολογείς κύριε ή δεν τα δικαιολογείς. Είναι φορολογημένα, δεν είναι. Αν αποδείξω ότι είναι φορολογημένα, δεν έχω κανένα θέμα. Εάν δεν τα δηλώσει το περιουσιολόγιο, θεωρούνται de facto φοροαποφυγή, φοροκλοπή. Δύο πράγματα. Πρώτον, και σήμερα. Εάν κάποιος έχει στοιχεία στη θηρίδα του, γίνονται έλεγχοι από την εφορία και ανοίγουμε και θηρίδες με την εισαγγελική διαδικασία κτλ. Ναι. Και πολύ σωστά γίνονται. Ναι. Ή στο στρώμα. Εάν κάποιος και σήμερα βρεθεί ότι έχει χρήματα τα οποία δεν συσχετίζονται με τις φορολογικές του δηλώσεις, αυτά τα χρήματα είναι προϊόν φοροδιαφυγής. Και αυτή τη στιγμή έχουμε σε εξέλιξη μια μεγάλη διασταύρωση που γίνεται από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, όπου θα ελέγξουμε σε βάθος δεκαετία. Στους τραπεζικούς λογαριασμούς με το τι χρήματα είχε κάθε χρόνο στη φορολογική του δήλωση. Δεν μπορεί κάποιος να δηλώνει το 2008 εισόδημα 50.000 ευρώ και να πηγαίνει να κάνει μια κατάθεση όχι από εμπορική δραστηριότητα 200.000 ευρώ. Ναι. Αυτά λοιπόν θα ελεγχθούν και θα έρθουν οι ειδοποιήσεις για να πληρωθούν οι αντίστοιχοι φόροι. Και είναι μεγάλα τα ποσά αυτά, σε διαβεβαιώ, και θα έχουμε μεγάλες εκπλήξεις. Σε ό,τι αφορά όμως το κομμάτι του περιουσιολογίου, θα δώσουμε μια χρονική περίοδο τους πολίτες και θα πούμε ότι πρέπει μέχρι την τάδε του μηνός να μας δηλώσεις τι έχεις. Στο στρώμα, στη θηρίδα, στο εξωτερικό, οπουδήποτε. Εάν περάσει αυτή η ημερομηνία και μετά, οτιδήποτε εντοπιστεί είναι φοροδιαφυγή. Είναι σαφές αυτό. Θα βάλετε ένα όριο, σας ξαναρωτώ, γιατί αν ο κόσμος τώρα σου λέει, θα πλέξουμε στη γραφειοκρατία τώρα. Ήμουν θα πείτε σαφής. Ότι κύριε, άμα έχεις πάνω από 20.000, δήλωσέ τα. Αλλιώς... Ήμουν σαφής. Να το ξαναπώ και να είμαι σαφής. Υπάρχει όριο σε αυτό. Θα το πω με σαφήνεια. Δεν θα ασχοληθούμε με χαμηλά ποσά. Θα τα ορίσετε ή θα βεβαίως, πείτε γενικά. Βεβαίως θα οριστούν τα ποσά. Θα πούνε ότι από τόσο ποσό και πάνω, ανά οικογένεια για παράδειγμα ή αναφορολογούμενο. Έρχεσαι και το δηλώνεις. Αλλά θα είναι μικροποσά. Δεν μπορεί ο άλλος να έρθει και να πει ότι είχα 50.000 στο σπίτι μου για τα καθημερινά μου έξοδα. Δηλαδή όχι, 50... αλλά αν τα έχει όμως δηλώσει και έχουν φορολογηθεί, γιατί τότε δεν γιατί να μην τα δηλώσει το περισσότερο. Είναι δικαίωμά του να τα έχει και βοηθάει και όλους αυτούς οι οποίοι μπαίνουν να ανοίγουν τα σπίτια και μοιράζεται πιο δίκαιο το εισόδημα στη χώρα μας. Και βοηθάει και αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί όλη αυτή η ιστορία, ξέρετε. Έχει φέρει μια καταστροφή, ιδιαίτερα σε άτομα της μεγάλης ηλικίας που έχουν χάσει χρήματα από κλοπές. Θα σας δηλώσει και πού τα έχει, αν τα έχει σε τράπεζες, σε σπίτι ή οπουδήποτε αλλού. Αν έχει στην τράπεζα, δεν χρειάζεται να τα δηλώσει, γιατί τα έχουμε τα στοιχεία, αυτό που έχει στην τράπεζα. Mm. Αν όμως τα έχει σε θηρίδα ή στο σπίτι του, θα δηλώσει ότι έχω στο σπίτι μου αυτά τα χρήματα. Τα οποία πίσω από τον ντουλάπι και λοιπά. Πίσω από τον ντουλάπι, κάτω από το χώρο. Θα είναι ενδιαφέρον να μας πει και το χώρο, αλλά αυτό δεν χρειάζεται νομίζω. Δεν κάνω πλάκα, διότι μου στέλνει τώρα μήνυμα και μου λέει: άμα τα δηλώσει και δύο εφοριακός ότι έχω 20.000 στο σπίτι, θα πάμε τα πάρουμε.
Λέω τώρα απλώς. Δεν πρέπει να βοηθήσουμε και τις τράπεζες να γυρίσουν τα χρήματα πίσω, αλλά ας καταλάβουμε λίγο την κοινή λογική. Αν συνάδουν. Μισό λεπτό να απαντήσω. Εσείς, εφοριακή, αν συνάδουν με τις. Θα απαντήσω σε αυτό. Ναι. Να πω το προηγούμενο όμως. Εάν κάποιος πολίτης έχει 500.000 στο σπίτι του, δεν πρέπει να τις δηλώσει στο περιουσιολόγιο. Θα είναι δική του απόφαση αν τις δηλώσει και μετά θα θέλει να έχει το Α ή το Β. Δικαίωμά του να το κάνει. Εμείς διασφαλίζουμε την προστασία των δεδομένων. Δεν υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης στα δεδομένα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Αλλά είναι θέμα ασφάλειας κάποιος να έχει τα χρήματα στο σπίτι του. Πρέπει να καταλάβουμε και να δούμε τι γίνεται γύρω μας. Γιατί αυτό, μια παραλλαγή, αν θυμάμαι καλά, είχε γίνει και πριν από χρόνια που είχε ανεκληθεί οι πολίτες να δηλώσουν τα μετρητά που είχαν. Και δήλωνε ο άλλος 100 εκατομμύρια, ήταν δραχμές τότε, 200 εκατομμύρια, ή για να έχει και ποδενέσχες. Αυτά που θα καλέσετε τους πολίτες να δηλώσουν, θα αναγνωρίζονται βέβαια και ως ποδενέσχες, έτσι δεν είναι? Όχι. Εάν είναι φορολογημένα πάντα. Θα σας πω, έχουμε δύο διαφορετικά πράγματα. Το ένα είναι ότι επεξεργαζόμαστε και ήδη έχει βγει ένα σχέδιο για διαβούλευση και πηγαίνουμε και στο εξωτερικό, συζητάμε άλλες κυβερνήσεις. Τι κάνουν και οι άλλοι. Να φέρουμε ένα νομοσχέδιο για την εθελοντική αποκάλυψη κεφαλαίων. Δηλαδή θα δώσουμε δυνατότητα πριν το περιουσιολόγιο στους πολίτες να έρθουν και να δηλώσουν μόνοι τους και να αποκαλύψουν τα χρήματα αυτά. Είτε στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό. Εάν κάποιοι δεν χρησιμοποιήσουν αυτή τη δυνατότητα. Πληρώνοντας ένα φόρο. Θα πρέπει να πληρωθεί ένας φόρος. Ναι, διότι αν έρθει κάποιος και. Εθελοντικά. Πει έχω 5 εκατομμύρια, κάτι θα δώσει. Θα δούμε το τι φόρος, το ποια διαδικασία κτλ. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, όταν θα γίνει το περιουσιολόγιο που θα γίνει μετά από το νομοσχέδιο για την εθελοντική αποκάλυψη των κεφαλαίων, τότε θα δοθεί δυνατότητα στους πολίτες να δηλώσουν το τι περιουσιακά στοιχεία έχουν και δεν έχει μέχρι τότε ενημερωθεί το Υπουργείο Οικονομικών. Αλλά σας διαβεβαιώ ότι η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών δεν έχει εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Όχι, στο σπίτι. Βέβαια. Μα εγώ αυτό το παράδειγμα θέλω να μου πείτε να ησυχάσει. Ο κύριος Κώστας, ο οποίος βγάζει 30.000 το χρόνο. Να ησυχάσουν οι πολίτες για τα μικρά ποσά και για τα μικρά περιουσιακά στοιχεία. Και κάνει αιματηρές οικονομίες και αφήνει στην άκρη 10.000 το χρόνο. Με τα 5 χρόνια έχει μαζέψει 50.000. Είναι δηλωμένα αυτά. Αυτά μπορεί να τα έχει, δεν του πεις φέρε κανένα φόρο. Μα αυτά τα οποία προκύπτουν από τις φορολογικές δηλώσεις δεν έχει κανένα φόβο ο πολίτης. Είτε τα έχει στην τράπεζα είτε στον κήπο. Δεν έχει κανένα φόβο ο πολίτης να φοβηθεί για αυτά. Εμείς θέλουμε να πιάσουμε τα μεγάλα ψάρια. Υπουργέ, δεν θα πάμε να ασχοληθούμε τα μικρά. Ως γενική αρχή, εσύ τώρα που είσαι επί της φορολογίας, καταρχήν οι φορολογικές δηλώσεις τελειώνουν τώρα. Οι φορολογικές δηλώσεις πάνε πολύ καλά. Χτες είχαμε το μεγαλύτερο αριθμό, περίπου 100.000 που υποβληθήκαν από τότε. Έχει υποβληθεί περίπου το 90% των δηλώσεων. Εάν πάμε με αυτό το ρυθμό, περίπου των 100.000, μέχρι την Κυριακή που λήγει η προθεσμία, πάμε κανονικά. Κυριακή λήγει και παράκληση. Επειδή είχαμε κάτι μέσα εισαγωγικά περίεργα προβλήματα στο τάξη την προηγούμενη εβδομάδα, να μην αφήσουν τελευταία μέρα οι πολίτες. Γιατί εισαγωγικά λες να τα προκαλέσανε. Να πάνε να κάνουν νωρίτερα τις φορολογικές δηλώσεις για να αποφύγουν πρόστιμα και προσαυξήσεις. Ναι. Ήταν περίεργα. Δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα παράτασης και να σας εξηγήσω το γιατί. Κυριακή τελειώνουν οι φορολογικές δηλώσεις. 31 του μηνός την επόμενη μέρα πρέπει να πληρωθεί η πρώτη δόση. Πρέπει να τελειώσουν οι φορολογικές δηλώσεις για να πάμε στην εκαθάριση του ΕΝΦΙΑ. Και επειδή δεν θέλω να κατηγορηθούμε ότι καθυστερούμε την εκαθάριση του ΕΝΦΙΑ για πολιτικούς. Όχι, δεν έχουμε κανένα λόγο. Εμείς βγήκαμε με θάρρος και είπαμε. Ο ΕΝΦΙΑ που συμφωνήσαμε το 2015 και 2016 έχει οροφή τα 2,65 δισεκατομμύρια. Με το ίδιο θάρρος είχατε πει και πριν από 6 μήνες ότι θα καταργηθεί ο ΕΝΦΙΑ, αλλά πάει τόσο, αυτό είναι άλλο θέμα. Νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός με το καλύτερο τρόπο και στη Βουλή και στην Ευρωβουλή το εξήγησε. Έχει εξηγήσει το γιατί πήγαμε σε αυτή τη συμφωνία. Έχουμε συμφωνήσει σε έναν φόρο με οροφή τα 2,65 ευρώ για που το 2015. Μπορούμε να υπολογίζουμε ότι αυτά που πληρώσαμε πέρυσι, Υπουργέ, θα πληρώσουμε και φέτος. Περίπου τα ίδια. Περίπου τα ίδια θα είναι. Και θα είναι περίπου τα ίδια, πολύ μικρές διαφορές για το 2015. Τουλάχιστον να ξέρει και ο άλλος τι τον περιμένει. Αλλά για το 2016. Η μπορεί συμφωνία, να είναι βελτιωμένο. Η συμφωνία που έχουμε κάνει για το 2016 δεν είναι ότι θα κρατήσουμε τον ΕΝΦΙΑ. Και ας τη διαβάσουν τη συμφωνία όσοι μας κάνουν κριτική. Ένα αντίστοιχο φόρο που θα έχει όμως τα ίδια λεφτά. Θα έχουμε φόρο στην ακίνητη περιουσία που θα φέρει 2,65. Ναι. Η εσωτερική κατανομή και η λειτουργία του φόρου είναι κάτι που μελετούμε. Εγώ σας και θα είναι πιο δίκαιη και αναλογική. Επειδή είστε άνθρωπος, ας πούμε, λογικός και επειδή είμαστε και παλαιοί γνωστοί, κάθε φορά που πήγαν να βελτιώσουν τον νόμο για την ανακίνητη περιουσία, χειροτέρεψε τα πράγματα και μεγάλο πολιτικό κόστος. Εγώ σας ενημερώνω. Εάν πάει τον βελτιώσεις,
Θα χειροτερέψουν τα πράγματα. Εδώ θα είμαστε. Θα το δούμε και λοιπόν, θα το δείτε. Να είστε σίγουροι ότι ο φόρος το 2016 θα είναι πιο δίκαιος και πιο αναλογικός. Ευχαριστούμε λοιπόν για την παρουσία σας εδώ. Να είστε καλά, ευχαριστώ και εγώ πολύ. Και τον χρόνο σας. Να είστε καλά.